Φίλες και φίλοι, γεια σας. Clear Gun Μοστοράκος, εδώ από το κατάστημα πώλησης κυνηγετικών ειδών της Μπαλάκο Φροσύνης στο Πολύκαστρο του Νομού Κιλκής, στάδιο 15. Το σημερινό βίντεο είναι καθαρά ενημερωτικό και αφορά όλους αυτούς τους κυνηγούς οι οποίοι θα επισκεφτούν τον υδροβιότοπο να κυνηγήσουν πάπιες, χήνες και όλα τα επιτρεπόμενα υδρόβια. Ως γνωστόν, από το Σεπτέμβριο του 2013 απαγορεύεται η χρήση μολύβδινων σκαγίων διότι είναι τοξικά. Τα πλέον δημοφιλή φυσίγγια για τον υδροβιότοπο είναι αυτά με ατσάλινα σκάγια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν φυσίγγια και για πιστοποιημένες κάνες και για μη πιστοποιημένες κάνες. Και για τα παλιά μας όπλα και για τα καινούργια μας όπλα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αχρωμίωτες κάνες ρίχνουν άνετα ατσάλινα σκάγια υπό κάποιες προϋποθέσεις και αυτές. Ας ξεκινήσουμε όμως να δούμε ένα φυσίγγι πολύ γνωστής εταιρείας, της εταιρείας Λάμπρο. Αυτό εδώ πέρα είναι το Steel Classic, μόνο σε νούμερο 4 και 30 γραμμάρια γόμωση, με ατσάλινα σκάγια, το οποίο είναι για όλες τις κάνες, για τα παλιά και για τα καινούργια μας όπλα, και σε πολύ πολύ προσιτή τιμή, στα 8,90 ευρώ τα 25 τεμάχια. Αν θέλει κάποιος και έχει όπλο σύγχρονο, μπορεί βεβαίως να πάει και σε πολύ καλύτερα φυσίγγια, όπως είναι της εταιρείας Remington το πολύ γνωστό Hypersonic Steel με πραγματικά πολύ υψηλές ταχύτητες, στα 1700 πόδια δευτερόλεπτο. Εδώ όμως έχουμε και άλλη τιμή, πάμε πλέον στα 49 ευρώ, ή το πασίγνωστο Blind Side, το πασίγνωστο και θανατηφόρο Blind Side της εταιρείας Winchester, και αυτό επίσης στα 49 ευρώ σε 3 inches magnum. Οι φίλοι μας επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν θα βάλουν ατσάλινα σκάγια μέσα στο όπλο τους, τα προβλεπόμενα τσόκ που μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι ο κύλινδρος, ο βελτιωμένος κύλινδρος και το ντεμί, δηλαδή 5, 4 και 3 άστρα. Δεν προτείνουν τα εργοστάσια να χρησιμοποιούμε πιο σφιχτό τσοκάρισμα όπως το βελτιωμένο ντεμί ή το full τσόκ, διότι πιέζεται πάρα πολύ η κάνη και σε γενικές γραμμές δεν βγαίνει καλή η ντουφεκιά. Βεβαίως υπάρχει κατ' εξαίρεση η Μπενέλη η Ραφαέλο, που το εργοστάσιο λέει ότι μπορεί να ρίξει και με τα 5 τσόκ ατσάλινα. Αλλά αυτό αποτελεί μία εξαίρεση. Κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσετε πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν θα ρίξετε φυσίγγι με ατσάλινα σκάγια, θα το ρίξετε σε καθαρό ουρανό, ψηλά, σε καθαρό ουρανό. Μην επιχειρήσετε να το ρίξετε σε σημείο που έχει μπροστά σας κάποια κλαριά ή έχει κάποια βράχια, διότι το ατσάλι δεν παραμορφώνεται και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος εποστρακισμού, άρα και τραυματισμού. Έτσι, σε καθαρό σημείο, ψηλά στον ουρανό και όλα θα πάνε μια χαρά. Τα τεστ και μετρήσεις που έχουν γίνει συγκριτικά ατσάλινα με μολύβδινα δείχνουν ότι σε κάποια σημεία τα ατσάλινα υπερέχουν κιόλας και σε γενικές γραμμές δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά στη διάδραση ή στην ταχύτητα. Άρα λοιπόν είναι μύθος αυτό που μερικοί λένε, ξέρεις λέει, τα ατσάλινα δεν σκοτώνουν. Αυτό είναι μύθος, οι Αμερικάνοι χρόνια και χρόνια τώρα τα χρησιμοποιούν με μεγάλη επιτυχία στους υδροβιότοπους τους. Άρα λοιπόν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε άνετα. Εγώ σαν φίλος και συνάδελφος σας συμβουλεύω να τα πάρετε στον υδροβιότοπο, ειδικά αυτά που έχουν και προσιτή τιμή, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα με την νομοθεσία, αλλά και για να σεβαστούμε το περιβάλλον και τη φύση που τόσο πολύ εμείς οι κυνηγοί αγαπούμε. Σας εύχομαι καλή χρονιά και πάλι, υγεία, χαρές, καλά και ασφαλή κυνηγιά. Να είστε όλοι καλά.